Ένα ευρώ ντομάτα, τσάμπα. Τσάμπα. Τι είναι ένα ευρώ, 340 αχμές. Πέρυσι και 7 κατοστάρικα, κύριε. Και πρόπερσι ένα κατοστάρικο. Τέτοια εποχή αποκλείεται. Φάμε τώρα ντομάτες, ας φάμε στην εποχή του, άμα είναι ακριβές. Τα αίματα ανάβουν όταν γίνεται λόγος για τις τιμές στην λαϊκή αγορά. Ένα ευρώ, ένα ζευγάρι αυγά. Έλα εδώ, κυρία μου, γιατί ένα ευρώ. Έλα εδώ. Εδώ, εγώ πουλάω 60 λεπτά. Ένα ευρώ. Εγώ 60 λεπτά, γιατί δεν πας εκεί. Εδώ γιατί δεν παίρνεις εδώ με 60. Και 60 γιατί δεν παίρνεις. Πάρε 5 κότες και 7 ισέτες. Πάρε κότες. Οι τιμές, όπως υποστηρίζουν οι καταναλωτές, είναι τσουχτερές. Το καλάθι της νοικοκυράς δεν γεμίζει εύκολα. Αυτό είναι ακριβά, τι είναι παιδάκι μου. Ακριβά είναι. Η παραγωγή των λαϊκών αγορών από την πλευρά τους αντιδρούν προκαλώντας την αγανάκτηση των καταναλωτών. Σπανάκι πόσο πουλάγαμε, δηλαδή 30 λεπτά και το πήγαμε 50. 50 πουλάγαμε. Αν η Θασέλινα Μαϊντανά και κρεμμυδάκια 30 λεπτά το ματσάκι. Ένα κατοστάρικο όσο πουλάγαμε και παλιά. Σύνταξη δεν φτάνει, να μην τα λέμε ότι φτάνει σύνταξη. Θα δούμε. Άμα ζωή τίποτα τώρα, αλλιώς θα ζώνουμε το ζωνάρι ακόμα εμείς. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι τιμές ορισμένων προϊόντων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες κατά 20%. Κάτι που αρνούνται οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, οι οποίοι αντίθετα υποστηρίζουν πως οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα από πέρσι έχουν μειωθεί κατά 50%. Γενάρη μήνα Χριστούγεννα 3 κιλά στο ευρώ και εδώ 60 λεπτά ντομάτα. Για ποια ακρίβεια μιλάμε στις λαϊκές αγορές? Ο κόσμος σήμερα εδώ κινδυνεύει να βγάλει τα λειτουργικά του έξοδα. Όχι μεροκάματο, να βγάλει τα λειτουργικά του έξοδα στις λαϊκές αγορές. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πέρσι τα κρεμμυδάκια είχαν 40 λεπτά και σήμερα έχουν 25 και 30 λεπτά. Οι πατάτες έχουν την ίδια τιμή με πέρσι πριν από τις γιορτές. Οι πατάτες βεβαίως. Πέρσι πουλιόντουσαν 60 λεπτά και φέτος πουλιόνται 50 και 60 λεπτά. Ποια είναι η διαφορά, πού είναι το 20%? Μήπως δεν παίρνουν λεφτά? Και είναι τα λεφτά λίγα και δεν φτάνουν και τα βρήκαμε στα Μαϊντανά και στα Σέλινα. Είναι όλοι χρεωμένοι. Άλλοι στους εμπόρους και άλλοι χρωστάνε στις τράπεζες, στα χωράφια η παραγωγή. Την ίδια στιγμή, Υπουργός Ανάπτυξης και Υφυπουργός έρχονται σε ρήξη για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μάχη κατά της ισχροκέρδειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την πρώτη συνάντηση Φόρουμ Καταναλωτών στις 12 και 13 Δεκεμβρίου.